Μια και ήρθε στην παρέα μας, κάθισε να ακούσεις τα ωραία μας και άρχισε κι εσύ να τραγουδάς. Σόνικα μου πολύ αγαπημένα, σήμερα πραγματικά έχω συγκινηθεί και συγχρόνως γελάω, το έλεγα στον director chef αυτό. Και δεν ξέρω, πήγα στην Κυψέλη και συγκεκριμένα στην πλατεία Κυψέλης, ήταν η πρώτη φορά που πήγα εκεί, γιατί έπρεπε να κάνω μια εξέταση και εκεί βρήκα σε κάποιο ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, βρήκα την πιο φθηνή εξέταση, δηλαδή διαγνωστικό κέντρο για να μου την κάνει, και αναγκάστηκα να ξενιτευτώ. Και έλεγα τώρα στον director chef ότι υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι γύρω μας που κοιτάζουν αν τους χρειαστούμε να μας βοηθήσουν ή γενικά να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Και όταν πήγα λοιπόν ρωτώντας, διότι ρωτώντας πηγαίνεις και στην πόλη, ρώτησα και μες στο λεωφορείο που να κατέβω, κατέβηκα στη στάση και μετά όταν γύρισα από το διαγνωστικό κέντρο δεν έβλεπα που είναι η άλλη στάση για να γυρίσω στην Ομόνια. Όπου από την Ομόνια είχα πάρει το λεωφορείο το 22 και στη στάση εκεί λοιπόν δεν ήταν κανένας και ήταν μια γριούλα. Μια πολύ γλυκιά γριούλα ομολογώ που μόλις την προσέγγισα προσπάθησα να μην πάω πάρα πολύ κοντά γιατί φοβάται ο κόσμος και να μην την φοβήσω βλέποντας έναν τώρα εδώ μουσάτο να την προσεγγίζει. Και της λέω, μήπως ξέρετε που είναι η στάση, όχι αυτή που ήρθα με το λεωφορείο, η άλλη στάση, και μου είπαν ότι μπορώ να πάρω και ένα τρόλι να πάω στην Ομόνια. Με κοιτάει η γιαγιά. Με καρφώνει στα μάτια με ένα ολέβο. Στείλευε παιδί μου, το μικρό μας το χαζό το παιδί, χάθηκε δηλαδή κάπου στην Αθήνα και ψάχνει τρόπους για να σωθεί. Και μου λέει, μη φοβάσαι παιδί. Λέω, σας ευχαριστώ. Θα σε πάω εγώ. Λέω, πού θα με πάτε. Στη στάση μου λέει. Έλα λοιπόν μαζί μου. Και απλώνει το χεράκι της. Το γερασμένο. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και έπιασε το δικό μου το χέρι. Και μου θύμισε τη γιαγιά μου. Στο χωριό. Και μου ήρθαν όλες εκείνες οι αναμνήσεις και προσπάθησα να συγκρατηθώ για να μην κλάψω, γιατί είμαι και συναισθηματικός τύπος, βλέπετε, τσουνάκια μου. Και με πήρε με τόση προσοχή και με τέτοιο σεβασμό και με πήγε και μου λέει, από ποιο χωριό της Ελλάδας είσαι εσύ? Και της λέω, εγώ είμαι από τα Τρίκαλα. Μη φοβάσαι, μου λέει. Μη φοβάσαι. Και εδώ η Αθήνα είναι ένα μεγάλο χωριό. Απλά θέλει λίγο καιρό για να την μάθεις. Και έγνεψα συγκαταβατικά έτσι το κεφάλι, χαμογελώντας, και σταματήσαμε σε μια άκρη εκεί του δρόμου και με κρατούσε πιο σφιχτά, σαν να αισθάνθηκε ότι θα της ξέφευγα, βρε παιδί μου, και μπορούσα να πεταχτώ στο αμάξι και να με χτυπήσει κανένα αμάξι. Και μου λέει, γυρίζει με ένα χαμόγελο και με μια αγάπη σε αυτά τα μάτια, λες και ήμουν ο εγγονός της, και μου λέει, μήπως να σε περάσω και απέναντι στη στάση. Και της λέω, όχι βρε γιαγιάκα, σε ευχαριστώ πολύ, ακόμα και ότι με έφερες μέχρι εδώ, εγώ το εκτιμώ. Και εγώ το εκτιμώ, μου λέει, γιέ μου, γιατί φαίνεται ότι είσαι καλό παιδί. Και έκανα πάλι έτσι διστακτικά να της δώσω μια αγκαλιά, γιατί σας είπα, έχουν αλλάξει εποχές, και όχι μόνο ότι δέχτηκε την αγκαλιά μου, αλλά ακόμα και το σφίξιμό της μου θύμισε τη γιαγιάκα μου. Να σε καλά βρε γιαγιάκα, εσύ που ξέρω ότι και στην Κυψέλη δεν θα με δεις, να είσαι στην υγειά σου, και η γιαγιάκα μου στον ουρανό, αν με βλέπει, ένα μεγάλο ευχαριστώ
για εσάς όλες τις γιαγιάδες που μας μεγαλώσατε και μας δώσατε τόσα μα τόσα πολλά γιαγιάδες και παππούδες. Και αν μπορούμε, μην τους τοποθετούμε, μην τους παρκάρουμε τους ηλικιωμένους στα γεροκομεία, αλλά τους έχουμε δίπλα μας και στους δώσουμε όλη αυτή την περίσσια αγάπη που μας έδιναν και αυτοί όταν ήμασταν και εμείς μικρά τσονάκια. Έτσι, τσονάκια μου, φίλοι ροφηχτός στη Μούρη, σας αγαπώ. Στο τραπέζι το δικό μας, την αγάπη έχουμε Θεό μας, δίπλα μας και εσύ χωράς. Κι αν νομίζεις θα χαλάσεις τον σκοπό, ένα μόνο θα σου πω, καλύτερα παραφωνός, παραβουβός και άφωνος, καλύτερα παραφωνός, παραβουβός και άφωνος.